οικονομικά και τα κοινωνικά δρόμενα. Κανείς δεν ανέμενε αυτή την τεραστίων διαστάσεων κρίση, η οποία έγινε μέρος της δικής μας καθημερινότητας τους τελευταίους 8 μήνες. Από την πρώτη στιγμή, ως κυβέρνηση, δηλώσαμε ότι αυτή ειδικά η κρίση έχει ένα πρωτόγνωρο χαρακτηριστικό. Χαρακτηρίζεται σε ένα τεράστιο βαθμό στην αβεβαιότητα, τόσο όσον αφορά το εύρος, όσον αφορά και την χρονική περίοδο της διάρκειάς της. Γι' αυτό η διαχείριση, η οικονομική διαχείριση αυτής της πανδημίας θα έπρεπε να ήταν προνοητική, αλλά και ευέλικτη, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες υγειονομικές συνθήκες. Δηλώναμε επίσης ότι ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης αβεβαιότητας, οι χειρισμοί μας θα έπρεπε να ήταν τέτοιοι που δεν θα εξαντλούσαν τους πόρους και τα πολεμοφόδια μας από την αρχή, με κίνδυνο να μην μπορεί το κράτος να καταστεί αρρωγός στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις, στο σύστημα υγείας, στην κοινωνία, την ώρα της ανάγκης. Η εξέλιξη της πανδημίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, δικαιώνει τις εκτιμήσεις μας, αλλά και την πολιτική την οποία ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Το ολοκληρωμένο και συνεχτικό πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας που εφαρμόσαμε μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και όλους τους οικονομικούς φορείς, στήριξε έμπρακτα τον εργαζόμενο και τις επιχειρήσεις και λειτουργήσε καταλυτικά όσον αφορά τη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας. Οι οικονομικές συνέπειες θα ήταν ασύγκριτα μεγάλες αν η κυβέρνηση από την αρχή δεν είχε ενεργήσει με προνοητικότητα και αποφασιστικότητα, υιοθετώντας σωρία μέτρων στήριξης στοχευμένα ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούσε η διακύμανση της πανδημίας. Ενδεικτικά είναι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που αφορούν τόσο το βάθος της ύφεσης όσο και την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα οποία συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά τόσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, είναι στο πλαίσιο αυτής της λογικής που σήμερα, δεδομένων των περιοριστικών μέτρων, των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες και αντιλαμβανόμενοι πλήρως τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, αποφασίστηκε όπως εφαρμοστούν νέα μέτρα στήριξης ως ακολούθως. Το πρώτο είναι το σχέδιο επιδότησης των εργαζομένων, στο οποίο θα αναφερθεί η συνάδελφος Υπουργός Εργασίας. Το δεύτερο είναι το σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμετείχα στα ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας από τις 16 Τρίτου του 2020 μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2020. Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και εργοδοτών που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή. Για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας δεν θα απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ήταν ενταγμένοι και να εγκρίθηκαν από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Ο στόχος είναι η επιχορήγηση ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων. Το ύψος της επιδότησης για τις επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 9 άτομα είναι 10.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν από 10 άτομα είναι 15.000 ευρώ. Το τρίτο σχέδιο είναι σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή έχουν μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 80% και συμμετέχουν στα ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο στόχος είναι και εδώ η επιχορήγηση ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων. Όσον αφορά το ύψος της επιδότησης, όσον αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι ένα άτομο, είναι 500 ευρώ. Όσον αφορά
αυτοτελώς εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν από 2 μέχρι 5 άτομα προσωπικό είναι 1.250 ευρώ. Όσον αφορά αυτοτελώς εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν από 6 έως 9 άτομα προσωπικό είναι 1.750 ευρώ. Και όσον αφορά αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που εργοδοτούν από 10 μέχρι 15 άτομα είναι 2.500 ευρώ. Και για αυτοτελώς εργαζόμενους ή επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 51 ατόμων, από 51 άτομα και πάνω, είναι 3.000 ευρώ. Η χορηγούσα αρχή και των δύο σχεδίων θα είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι τα υποαναφορά μέτρα θα κοινοποιηθούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε και με τα άλλα. Νοείται ότι μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί μόνο ένα από τα 2 πιο πάνω σχέδια της καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ. Και νοείται ότι στο τρίτο σχέδιο δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο χειμερινών αναστολών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το τέταρτο, το οποίο εξαγγέλλεται σήμερα, είναι η εξάμενη παράταση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, το οποίο και θα ισχύει μέχρι τις 30 έκτου του 2021. Πρόσθετα με την παράταση, έχουν γίνει βελτιώσεις στο σχέδιο και συγκεκριμένα καταργείται η υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συγκεκριμένου λογιστή του αιτητή για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και για τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Το πέμπτο είναι η εξάμηνη παράταση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μέχρι τις 30 έκτου του 2021. Όσον αφορά αυτό το σχέδιο, έχει αποφασιστεί όπως σε αυτά δύναται να περιληφθούν και νέα στεγαστικά δάνεια, τα οποία κατά την έκδοσή τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το ενοποιημένο δάνειο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό δάνειο υπογράφηκε μετά την 1η Μαρτίου του 2020. Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο, εκτός του νέου στεγαστικού δανείου, εξυπηρετούμενα δάνεια του ίδιου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των 90 μερών καθυστέρηση. Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό δάνειο. Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα τηρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις του σχεδίου. Υπενθυμίζω ότι τα 2 πιο πάνω σχέδια τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020 και θα έλεγαν το τέλος του χρόνου. Με αυτά θέλω να διαβεβαιώσω ότι η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, η συνέχιση μιας ευέλικτης, στοχευμένης και συνετούς πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας, πάντα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων, η πλήρης εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών εργαλείων όσον αφορά την διαχείριση της πανδημίας, κάτι για το οποίο είμαστε και πρωταθλητές, θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο προσαρμοσμένος στις συνθήκες της πανδημίας, προϋπολογισμός του 2021, αποτελούν τα ισχυρά όπλα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη, αυτή την παράξενη οικονομική κρίση. Είμαι βέβαιος ότι με αυτά τα όπλα, παράλληλα και με την ανάληψη της συλλογικής και ατομικής μας ευθύνης όσον αφορά την τήρηση των επώδυνων, αλλά δυστυχώς αναγκαίων περιοριστικών μέτρων, τα οποία και μεταβάλλονται, όπως κάναμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ξεπεράσουμε και το δεύτερο κύμα της πανδημίας και θα οδηγηθούμε σε μια ισχυρή ανάκαμψη και αύξηση και ισχυρή αύξηση των εισοδημάτων τον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομικών. Ο λόγος τώρα στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Ζέτα Μελιανίδου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα η κυρία Εμιλιανίδου. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης στην ομιλία του θα τα πει περισσότερα η Υπουργός Εργασίας.
έδωσε το γενικό πλαίσιο και είπε ότι υπάρχει παράταση στην επιδοματική πολιτική των επιτοκίων. Δικαιούνται ανεργιακό επίδομα. Επιπρόσθετα, έχουν στηριχθεί χιλιάδες επιχειρήσεις, τόσο με το εφάπαξ ποσόν των 100 εκατομμυρίων, τα οποία αφορούσε τα λειτουργικά έξοδα, όσο και με την κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του μισολογικού κόστους των εργαζομένων. Με βάση τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί την περασμένη εβδομάδα, θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες ότι με τα νέα αναγκαία μέτρα που έχουν χθες εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τα υγειονομικά, η στήριξη θα συνεχιστεί και ακριβώς τα σχέδια τα οποία είχαν εξαγγελθεί έγιναν με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν παρόλα τα νέα μέτρα τα οποία κρίθηκαν αναγκαία να καλύψουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα βρίσκονται και σε αναστολή εργασιών για αυτές τις μέρες μέχρι το τέλος του μήνα, όπου αναφέρεται στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας. Όσες επιχειρήσεις από αύριο, από απόψε, θα βρίσκονται σε αναστολή μέχρι και το τέλος του μήνα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα σχέδια της πλήρους αναστολής και οι εργαζόμενοι τους θα μπορούν να λαμβάνουν σε ποσοστόν 60% του μισού τους με ανώτατον όριο τα 1.214 ευρώ για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα το 100%, δηλαδή για όλους τους εργαζομένους τους, και επιχειρήσεις οι οποίοι εργοδοτούν πέραν των 9 προσώπων για το 97% του προσωπικού τους. Θέλω να σημειώσω ότι επιπρόσθετα με όσες επιχειρήσεις θα είναι σε αναστολή εργασιών λόγω των μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν και έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80%, τότε θα μπορούν να εξομοιώνονται με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή και σε αυτές τις περιπτώσεις η επιδότηση του μισολογικού κόστους των εργαζομένων θα είναι μέχρι 9 εργαζόμενους το 100%, πέραν των 9 το 97%. Επιπρόσθετα, θέλω να σημειώσω ότι όλα τα άλλα σχέδια τα οποία εξαγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτούν, έτσι ώστε να μπορούν όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι εργοδότες, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, να υποβάλουν αιτήσεις για να καταστούν δικαιούχοι των σχεδίων και να λάβουν την επιδότηση του μισολογικού κόστους. Είναι αυτονόητο ότι με τα νέα μέτρα, τα αναγκαία μέτρα, τα οποία εξαγγέλθηκαν τα υγειονομικά, είναι λογικό ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων και των εργοδοτών οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτά τα σχέδια θα αυξηθεί. Υπολογίζουμε ότι πέραν των 130 με 150 εκατομμυρίων τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει θα χρειαστεί έναν επιπρόσθετο κόστος των 30 εκατομμυρίων τον μήνα. Οι δαπάνες που έχουν γίνει από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και την υλοποίηση και των νέων σχεδίων θα υπερβούν τα 700 εκατομμύρια. Χωρίς να υπολογίζω τα δύο νέα σχέδια τα οποία έχουν αναφερθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό, όπως ακριβώς έχει αναφερθεί από τον συνάδελφο, έχει γίνει κατορθωτόν λόγω της ορθής οικονομικής πολιτικής η οποία εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια, που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, πέραν των 190.000 εργαζομένων ανέργων, οι οποίοι είχαν πραγματικά ανάγκη τη στήριξη του κράτους πρόνοιας, και θέλω να σημειώσω
ότι όλα αυτά τα σχέδια, όλα αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί μετά από επικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η κυβέρνηση στάθηκε αρρωγός, στάθηκε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε πρόσωπο το οποίο είχε ανάγκη. Αυτόν θα συνεχίσουμε να πράττουμε, πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο καλό, ανταποκρινόμενοι σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Κύπρος και όχι μόνο. Θέλω να υπενθυμίσω τα σχέδια για τα οποία θα είναι δικαιούχοι και με τα νέα μέτρα οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Είναι το ειδικό σχέδιο των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμμάτων. Είναι το σχέδιο των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία και τα τουριστικά πρακτορία, τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια, τα καφέ, που αυτήν τη στιγμή στη Λεμεσόν και Πάφο θα παραμείνουν κλειστά σε αναστολή εργασιών, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να επιδοτηθεί το μισολογικό κόστος. Επιπρόσθετα, υπάρχει το σχέδιο για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή. Δηλαδή, αν μία επιχείρηση, μία οικονομική δραστηριότητα είναι, και να πω ένα παράδειγμα, τροφοδοσία μόνο σε εστιατόρια που συνδέεται με την αναστολή εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να συνεχίσουν, όπως έχω αναφέρει, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρη αναστολή όσους η μείωση του κύκλου εργασιών είναι πέραν του 80%. Θα συνεχίσει το ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων, η επέκταση του ανεργιακού επιδόματος, το οποίο έχω αναφέρει, και τον αυτοτελώς εργαζομένο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο είτε είναι εργοδότης, είτε εργάζεται μόνος του. Και συνδέεται ή η οικονομική του δραστηριότητα βρίσκεται σε πλήρη αναστολή με βάση τα νέα μέτρα. Θα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Επιπρόσθετα, λόγω των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί χθες, έχουμε εκπονήσει ακόμα δύο σχέδια. Το ένα αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα μπορούν να διακινηθούν για την εργασία τους, δεν θα μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, τότε για αυτές τις 15 μέρες, τις 2 εβδομάδες, θα παρασχεθεί ειδικό επίδομα ίσον με το 60% της αναλογίας αυτών των ημερών όπου δεν θα μπορούν να διακινηθούν. Επιπρόσθετα, για ευάλωτα πρόσωπα, τα οποία οι γονείς τους βρίσκονται όχι στην επαρχία που διαμένουν τα ευάλωτα πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι στην Λευκωσία, τα παιδιά τους είναι Λεμεσόν, Πάφο, θα γίνουν ειδικά συνεργεία εξυπηρέτησης των αναγκών αυτών των προσώπων. Αυτά είναι τα επιπρόσθετα σχέδια, τα οποία θα υλοποιηθούν. Θέλω να πω ότι γιατί έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, ποιοι θα δικαιούνται να διακινηθούν από τις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου, Στέι, Λευκωσία, Λάρνακα ή οπουδήποτε αλλού. Θέλω να σημειώσω, και είναι η τελευταία διαφάνεια, ότι επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως επαρχίας, οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες. Φυσικά, η διακίνηση θα μπορεί να γίνεται εφόσον κατέχει το πρόσωπο που διακινείται την παραγγελία αυτών των αγαθών, των πρώτων υλών. Επίσης, θα επιτρέπεται η διακίνηση εργαζομένων οι οποίοι είναι
απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό. Μπορώ να δώσω κάποια παραδείγματα. Είναι στα εργοτάξια. Η οικοδομική βιομηχανία μπορούν να διακινούνται στις εγκαταστάσεις πετρελαίων, στις βιομηχανίες τροφίμων, στα φάρμακα, βιομηχανίες φαρμάκων, διακίνηση για σκοπούς επιδιορθώσεων και συντηρήσεων, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών. Όλα αυτά, ναι, θα μπορούν να διακινηθούν, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι ο στόχος να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και να υπάρχει η αναγκαία εκπλήρωση των αναγκών όλων των προσώπων, ανεξαρτήτως σε ποια επαρχία διαμένουν. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να διακινούνται εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε ουσιώδεις υπηρεσίες, είτε του ιδιωτικού τομέα είτε του δημοσίου. Στο διάταγμα που θα εκδοθεί θα αναφέρονται ποιες είναι οι ουσιώδεις επιχειρήσεις. Μπορώ να πω ότι είναι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται και στη διαφάνεια. Επιπρόσθετα, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, αφού παρουσιάσουν το έντυπο εκταρικής ή κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η βεβαίωση, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας. Θέλω να πω επιπρόσθετα ότι διαζευμένοι γονείς, οι οποίοι, για τους οποίους υπάρχει διάταγμα του δικαστηρίου, θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις από όλους. Θα είναι στη διάθεση όλων λειτουργοί, οι οποίοι των αρμοδίων υπουργείων, οι οποίοι θα μπορούν να απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Παρακαλούνται οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτηση να αναφέρουν αρχικά το όνομα και το μέσο που εκπροσωπούν. Καλημέρα σας. Ήβη Μητσίδου από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα απλώς να διευκρινίσω το ύψος των κονδυλίων που θα ξοδευθούν για τα προγράμματα που ανακοινώσατε σήμερα. Αναμένεται ότι θα είναι 30 εκατομμύρια, αυτό αντιλαμβάνομαι σωστά, ή... Και το άλλο, ακόμα ένα συμπληρωματικό, και πόσο αριθμό επιχειρήσεων ή και εργαζομένων θεωρείτε ότι θα καλύψουν αυτά τα νέα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ήδη με την εξαγγελία των προηγούμενων σχεδίων την περασμένη εβδομάδα, είχαμε πει ότι οι δαπάνες κυμαίνονται και εκτιμώνται από 130 εκατομμύρια μέχρι 150. Εκτιμούμε ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση των σχεδίων τώρα, με αυξημένων αριθμών επιχειρήσεων και εργαζομένων και επιπρόσθετα με τα νέα δύο σχέδια τα οποία έχω αναφέρει, αλλά και τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών που έχει αναφέρει ο συνάδελφος τώρα, εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια το μήνα. Όμως, θέλω να σημειώσω ότι, διότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις σε κάποια σχέδια, παραδείγματος χάρη να υπερβαίνει η μείωση του κύκλου εργασιών το 40%. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί επακριβώς το ποσό το οποίο θα είναι αναγκαίο. Θέλω να πω όμως ότι σε πλήρη συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, η στήριξη θα συνεχίσει ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, πρέπει να στηριχθούν οι άνεργοι, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και έμμεσα και οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Την επόμενη ερώτηση. Πέτρος Μελαΐσης από το ΡΙΚ. Κυρία Μιλιανίδου, είναι αναπόφευκτο το κακό ότι θα δημιουργηθούν και οικονομικές ανισότητες.
μέσα από αυτά τα προγράμματα, στο μέτρο των δυνατοτήτων που μπορεί και το Υπουργείο να ανταποκριθεί. Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ή ένας μηχανισμός ελέγχου, έτσι ώστε να υπάρχει μια ίση κατανομή βαρών για όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Όπως γνωρίζετε, γιατί αναφέρεται η ίση κατανομή βαρών, πρέπει να πούμε ότι η αρχή της ισότητας είναι μεταξύ ομοίων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε αναστολή εργασιών και επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα να συνεχίσουν να εργάζονται. Άρα, η ίση κατανομή των βαρών είναι ανάλογα και με τις επιχειρήσεις. Αν εννοείται κατά πόσο θα διεξαχθούν έλεγχοι για να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε χρήματα το φορολογουμένο πηγαίνουν σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Το έχω ξανααναφέρει ότι ήδη αρχίσαμε ελέγχους. Πρέπει να πω ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών αυξάνουμε τους λειτουργούς οι οποίοι θα χειρίζονται αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε και να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα των φορολογουμένων πηγαίνουν σε εκείνους που πραγματικά δικαιούνται να τα λάβουν. Η Νατάσα Χρυσοφορού από το ρεπόρτερ είναι... Συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι απλώς. Είμαι σίγουρος ότι εννοούσατε αυτό που είπε η συνάδελφος στην καταληκτική της όσον αφορά τους ελέγχους, αλλά τα προγράμματα τούτα είναι αυτά τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται για να μην υπάρχουν ανισότητες ή να μειωθούν οι ανισότητες. Η ανισότητα θα ήταν όταν λόγω της κρίσης ή λόγω των υποχρεωτικών διαταγμάτων και αποφάσεων του κράτους οδηγούσε κάποιος στη χρεοκοπία και στην ανεργία. Αυτή τη στιγμή τον κρατώ ακριβώς για να μειώσω την κοινωνική ανισότητα που αλλιώς θα δημιουργείται λόγω των επιπτώσεων αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Και είναι γι' αυτό και τα 700-800 εκατομμύρια τα οποία έδωσαν ο φορολογούμενος, έδωσαν από το κρατικό ταμείο είναι για μείωση αυτών των ανισοτήτων μέχρι να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Άρα η πολιτική, η ευρεία πολιτική την οποία ακολουθούμε, ακριβώς ο σκοπός έχει να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες, κάτι που φαίνεται ότι στο πλαίσιο του εφικτού επιτυχάνουμε. Και είναι γι' αυτό που έκανα και εγώ αναφορά, συγκριτικά και με άλλες χώρες, αν δούμε τα δεδομένα 8 μήνες μετά την κρίση, οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί, είτε αυτές αντικατοπτρίζονται στους δείχτες που αφορούν την αγορά εργασίας, είτε οπουδήποτε αλλού, είναι πολύ μεγαλύτερες παρά στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Μπορεί η οικονομία και για πόσον καιρό να αντέξει έναν ολικό lockdown? Η οικονομία έχει κάποιες αντοχές. Η οικονομία έχει κάποιες αντοχές. Και η ιδιωτική οικονομία. Και δεν είναι θέμα μόνο των δημοσίων οικονομικών. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να στηρίζουμε. Και μπορούμε να στηρίζουμε γιατί, όπως είπα και στην αρχή, εφαρμόσαμε από την αρχή μια ανεβέλικτη και προσεκτική πολιτική. Αν εισακούαμε τα καλέσματα κάποιων τον Μάρτιν και τον Απρίλη, σίγουρα θα είχαμε μείνει από εφόδια. Δεν έχουμε μείνει από εφόδια, γι' αυτό και τούτο αποδεικνύεται και σήμερα με την στοχευμένη παρέμβαση την οποία κάνουμε στην οικονομία. Πιστεύω ότι σήμερα ξέρουμε περισσότερα γιατί είναι αυτή η πανδημία. Ξέρουμε περισσότερα από ό,τι ξέραμε τον Μάρτιν, ξέρουμε περισσότερα από ό,τι ξέραμε τον Απρίλη. Όπως υπάρχουν και διεθνώς και ευρωπαϊκώς και κάποιοι στόχοι όσον αφορά και τα εμβόλια, όσον αφορά την αντιμετώπιση της υγειονομικής διάστασης. Με αυτήν την προοπτική είμαι αισιόδοξος ότι τον επόμενο χρόνο θα επανέλθουμε σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και ότι η πολιτική η οποία ακολουθούμε και η οικονομία θα έχει αποτελέσματα και ναι, άρα αντέχουμε αυτήν. Επόμενη ερώτηση, κύριος 56. Κυριάκος 56 από ΣΥΓΜΑ.
Αν έχω αντιληφθεί σωστά, δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους προμηθευτές. Θα μπορούν δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις σε όλες τις πόλεις που παραμένουν ανοιχτές να προμηθεύονται προϊόντα, εμπορεύματα από όλες τις πόλεις και το εξωτερικό. Το ένα το ερώτημα. Το άλλο είναι για εμάς τους λειτουργούς μια διευκρίνηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στους εργαζόμενους θα μπορούν να διακινούνται από τις πόλεις. Και το τρίτο, μια διευκρίνηση για την εναλλάξη διαδικτυακή εργασία. Διαδικτυακή εργασία εναλλάξη, είχε πει χθες ο Υπουργός Υγείας. Εναλλάξη. Έχει περιτροπή, εννοεί. Απλώς να θέσω τα ερωτήματα, γιατί με τη μάσκα είναι λίγο δύσκολο. Αν θέλετε να επαναλάβω κάτι. Έχει περιμένει τα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορά. Το πρώτο ερώτημα είναι αν υπάρχουν περιορισμοί για τους. Εξωτερικών έχω αντιληφθεί, δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους προμηθευτές. Θα μπορούν δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές σε όλες τις πόλεις να μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα, εμπορεύματα σε όλες τις πόλεις, αλλά και από το εξωτερικό. Τούτο είναι το ένα το ερώτημα. Το δεύτερο είναι μια διευκρίνηση για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μπορούν να διακινούνται για σκοπούς εργασίας. Και το τρίτο, μια διευκρίνηση για την εναλλάξη, είχε πει χθες ο Υπουργός Υγείας, διαδικτυακή εργασία. Διαδικτυακή εργασία. Ναι. Μάλιστα. Η απάντηση είναι, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια την οποία έχουμε να αναρτήσει, ότι επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες μεταξύ πόλεων, επαρχιών. Αυτόν ήδη το έχουμε να αναφέρει. Το δεύτερο που είπετε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εργαζόμενους, αν δείτε, λέμε ότι η διακίνηση εργαζομένων, οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων. Και εξαιρέσαμε το λιανικό εμπόριο. Άρα, εάν μπορεί κάποιος υπάλληλος, ένας εργαζόμενος, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα συνάδελφό του, τότε δεν είναι απολύτως αναγκαίο να διακινηθεί. Άρα, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι είναι 2 εβδομάδες αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία για θέματα υγείας. Είναι τόσο σημαντικό. Άρα, πρέπει να περιοριστούν οι διακινήσεις στα απολύτως αναγκαία. Επομένως, θα πρέπει ο κάθε εργοδότης να δει με ποιους τρόπους μπορεί να καλύψει την οικονομική του δραστηριότητα, είτε εξ αποστάσεως, διαδικτυακά όπως έχετε αναφέρει, ή με αντικατάσταση, παραδείγματος χάρη μεταφοράν κάποιων υπαλλήλων από μία πόλη σε άλλη, που επιτρέπεται η διακίνηση, ή με υπεροριακή απασχόληση όπου είναι δυνατόν. Επομένως, θα πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία η διακίνηση. Μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι σε όλες τις χώρες που γίνεται... Τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Πριν είχαμε οριζόντια lockdowns. Τα οποία οριζόντια lockdowns έγινονταν εισαγωγές. Τώρα υπάρχουν τοπικά lockdowns. Όταν κάνεις τοπικά lockdowns, εν και διακόπτεις την αλυσίδα της προσφοράς. Για να μην παρατηρηθούν ελλείψεις, είτε όσον αφορά τα φαγόσιμα, είτε όσον αφορά οτιδήποτε άλλο. Πρέπει, είναι για τους λόγους τους οποίους δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στις περιοχές τις οποίες γίνονται lockdown με έλλειψη υλικών. Και τούτο είναι κάτι που γίνεται σε όλον τον κόσμο και κάποια πράγματα είναι και κοντά λίγο και στη λογική που πρέπει οι στούντες έκτακτες στις συνθήκες να δρούμε, νομίζω, με τον γνώμο. Επόμενη ερώτηση, κύριος Κυριακίδης. Κύριε Κυριακίδης, από τον Αντένα μπορώ να ρωτήσω. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι κάποια από τα σχέδια θα δοθούν τα επιδόματα εφόσον εγκριθούν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι πότε αναμένεται να γίνει αυτό. Και ένα δεύτερο ερώτημα διευκρινιστικό. Σε κάποια από τα σχέδια χρειάζεται και η έγκριση της Βουλής ή όχι? Θα δοθούν αμέσα τα λεφτά. Όπως είχαν δοθεί αμέσα και την πρώτη φορά τα λεφτά. Περισσότερο είναι για τυπικούς λόγους που θα περάσει
και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση, ούτως ώστε να μην... και είναι για αυτό που και για σκοπούς ευκολίας είναι συνταυτισμένα πλήρως η διαδικασία της παροχής του ΕΦΑΠΑΞ ποσού με τη διαδικασία αίτησης για τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Η δεύτερη σας ερώτηση ποια ήταν? Υπάρχουν κονδύλια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κονδύλια. Δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για τούτα τα συγκεκριμένα σχέδια τα οποία ξανήρα. Εάν μου επιτρέπετε σε μια διευκρίνηση, γνωρίζετε ότι έχει εγκριθεί και από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο νόμος ο οποίος αφορά τον για έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας. Άρα έχει δοθεί η εξουσία όπως σχέδια να μπορούν να υλοποιούνται με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Άρα σε τέτοια περίπτωση, ανεξαρτήτως του κονδυλιού που θα χρειαστεί, το οποίο απάντησε ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, για τα σχέδια όλα αυτά, γι' αυτό δημοσιεύονται οι αποφάσεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επόμενη ερώτηση, κύριος Βικέτος. Αριστίδης Βικέτος, από την ιστοσελίδα Άγγελια Φόρος και την εφημερίδα Απογευματινή της Κωνσταντινούπολης. Καλό μεσημέρι σε αμφωτέρους. Οι ερωτήσεις μου θα είναι όμως στον κύριο Υπουργό των Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, μέχρι τώρα το βάρος και το οικονομικό κόστος αυτής της πανδημίας το έχουν επομιστεί το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας προκύψει προσεχώς. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί η κυβέρνηση δεν έχει πάρει απόφαση να επιβάλλει κλιμακωτά περικοπές μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους. Πράγμα που είχε γίνει και το 2013 και τώρα έχετε και ένα όπλο στα χέρια σας, την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου που σας έχει δικαιώσει. Αυτό κατά την εκτίμησή μου και όπως ακούω και τον κόσμο θα είναι και ένα δίκαιο μέτρο για να ανακουφιστούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω δεν είναι τόσο της άμεσης αρμοδιότητάς σας εμέσως, αλλά επειδή πιο εύκολα βρίσκει κανείς τον Biden παρά τον συναδελφό σας των οικονομικών, θέλω να σας ρωτήσω αν σας έχει ζητηθεί κονδύλι για την προετοιμασία χώρου ή χώρων για φύλαξη των εμβολίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω από τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, τις οποίες γίνονται για αυτό το θέμα το προηγούμενο διάστημα. Η πολιτική μας αυτή τη στιγμή είναι πολιτική στήριξης και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πολιτική δεν φτάσαμε λόγω της ορθής συνετούς δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης, δεν φτάσαμε στο σημείο των περικοπών. Είτε αυτά είναι αναπτυξιακά έργα, είτε αυτά είναι μισθοί, είτε αυτά είναι επιδόματα, είτε αυτά είναι συντάξεις. Κάτι το οποίο θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις πάνω στην εχώρια ζήτηση, στην εχώρια κατανάλωση και θα εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους για αύξηση και της ανεργίας, αλλά και αύξηση των χρεοκοπήσεων. Άρα συνεχίζουμε αυτήν την πετυχημένη πολιτική, την οποία εφαρμόσαμε μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, δεν ξέρω αν ζητήθηκε κονδύλι. Αυτό που ξέρω είναι ότι στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2020 του Μαρτίου είχαμε εγκρίνει 100 εκατομμύρια για τον τομέα της υγείας. Ότι είμαστε και κάτι το οποίο αναγνώρισε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε πρόσφατη έκθεση του πριν λίγες μέρες. Είμαστε η χώρα η οποία λόγω του COVID εδαπάνησε, είδαμε στις πρώτες 3-4 ώρες όσον αφορά την αύξηση των δαπανών για θέματα υγείας. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει θέμα
να μην δοθούν κονδύλια από το κράτος, είτε αυτά τα κονδύλια είναι στο αρμόδιο Υπουργείο, είτε συμπληρωματικών προϋπολογισμών, είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα δεν τίθεται θέμα οικονομικής δυσχέρειας όσον αφορά τούτον το θέμα, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς από ποιον κεφάλαιο θα βγει αυτή τη στιγμή. Επόμενη ερώτηση, κύριε Σιτανίδης. Καλησπέρα. Τρία σύντομα αφορούν και τα τρία του κύριου Πετρίδη. Ποια είναι η δαπάνη των εφάπαξ χορηγιών, έχει γίνει κάποια εκτίμηση? Δεύτερον, αν λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργούνται κρίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός του 2021? Και τρίτον, επειδή οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, υποχωρεί σήμερα πάλι η απόδοση του Κυπριακού δεκαετούς, αν υπάρχει σκέψη για μια έξοδο στις αγορές τώρα, που τα επιτόκια είναι χαμηλά? Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη δαπάνη, θα είναι διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων, αλλά δεν έχω ακριβή κοστολόγηση αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός έχει ήδη αναθεωρηθεί. Ο προϋπολογισμός του 2021 έχει αναθεωρηθεί ούτως ώστε να είναι προσαρμοσμένος στις συνθήκες της πανδημίας. Τα δύο τοπικά lockdown αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ότι θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για αλλαγή του ήδη προσαρμοσμένου σε συνθήκες πανδημίας προϋπολογισμού του 2001, που όπως ανέφερα και στην αρχική μου τοποθέτηση, είναι ένα από τα κύρια όπλα μας για αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και για στήριξη της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το δανεισμό, όπως ξέρετε καλύτερα και από μένα, ο δανεισμός δεν προαναγγέλλεται. Θα τα δούμε αυτά τα θέματα. Αλλά παρεμπιπτόντως να πω ότι το κράτος έχει διασφαλίσει ρευστότητα, κάτι το οποίο έχει εκτιμηθεί και από τις πρόσφατες αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης ως μια πολύ σωστή και προνοητική κίνηση. Σίγουρα όμως η διαχείριση του δημόσιου χρέους είναι, ειδικά σε συνθήκες αβεβαιότητας και πανδημίας, είναι κάτι το οποίο συνεχώς αναθεωρείται και επανεξετάζεται. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, από ΜΕΚΑ, Στάλο Γρηγορίου, να ρωτήσω, επειδή το κόστος, όπως και να το, είτε το θέλουμε είτε όχι, ανεβαίνει λόγω της έκτακτης αυτής κατάστασης που διανύουμε. Τα κρατικά ταμεία βεβαίως δεν είναι μια αστήρευτη πηγή. Τι σενάρια γίνονται από πλευράς τεχνοκρατών της κυβέρνησης για άντληση ή περαιτέρω ρευστό, ενδεχομένως να έχουμε και επιδείνωση της κατάστασης? Μακάρι όχι. Επομένως, πώς μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερα λεφτά ενδεχομένως από τα ευρωπαϊκά ταμεία? Τι ασκήσεις επί χάρτου κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις αναγκαίες ασκήσεις και επί χάρτου και επί της πραγματικότητας. Να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος είναι πρωταθλητής όσον αφορά το Ταμείο ΣΥΟΑΡ, που το Ταμείο ΣΥΟΑΡ είμαστε η μόνη χώρα που εγκριθήκαν 8 σχέδια υψούς 479 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναλογεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό καταναλογία πληθυσμού σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά τα 3-4 διαφορετικά σχέδια τα οποία είχαμε ανακοινώσει. Ήμασταν και η πρώτη χώρα η οποία υπόγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εγγυήσεων. Σίγουρα αποτελεί μια πρόκληση το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για την επόμενη εφταετία θα έχει μια βαρύνουσα σημασία στην προσπάθεια της ανάκαμψης, με υπέρμετρο βάρος τα πρώτα τρία χρόνια, δηλαδή 2021-2022-2023, και εκεί γίνονται εντατικές προετοιμασίες ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε εξίσου καλή επίδοση και εκεί, κάτι το οποίο φυσικά θα είναι και συνυφασμένο, όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, με κάποιες μεταρρυθμίσεις, άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική πολιτική ευθύνη διαχείρισης της πολιτικής για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε επίσης ευχαριστημένοι
προκειμένου ότι στο πλαίσιο του πολυετούς, πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την, τα κονδύλια για τα οποία δικαιούμαστε. Έχει γίνει επίσης μια μεγάλη προετοιμασία από τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να αυξηθεί και η απορροφητικότητα αυτών των κονδυλίων. Ήμασταν καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θέλουμε να πάμε ακόμα καλά. Και η προετοιμασία είναι ότι φαίνεται να έχουν οριμάσει πάρα πολλά μεγάλα έργα, τα οποία θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο μιας επιθετικής αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύπλευρη η προσπάθεια, η μάχη, η οποία γίνεται για χρήση, εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερο όλων των διαθέσιμων εργαλείων τα οποία τίθενται ενώπιον μας. Στην επόμενη ερώτηση. Κωνσταντίνα Νεοφυτό από τον Αλφα. Καλησπέρα σας. Η δική μου ερώτηση είναι για το δημόσιο τομέα. Πώς θα λειτουργεί το δημόσιο αυτήν την περίοδο, να θα υπάρχει τηλεργασία και αν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Και τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε λεμεσόν και ΠΑΦ. Το οποίο θα εκδοθεί και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Έχουμε πει ότι για ουσιώδεις υπηρεσίες υπάρχει στο δημόσιο, υπάρχουν οι ουσιώδεις υπηρεσίες οι οποίες θα αναφερθούν στο διάταγμα που θα εκδοθεί του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτές τις ουσιώδεις υπηρεσίες θα συνεχίσει η εργασία. Επίσης, σε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες κρίνεται ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν κοινών, και μιλούμε για λεμεσόν ΠΑΦΟ, μόνο με ραντεβού, εφόσον διευθετηθεί ραντεβού και εφόσον πάντοτε τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα τα οποία είναι σε ισχύ όλων αυτών των καιρό. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τους δύο υπουργούς, να τους αποδεσμεύσουμε για να ακολουθήσει η επόμενη διάσκεψη με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Παιδείας. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε.